Ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Γιώργο Κρατημένο, αλλά και σε σύνδεση με τη Μαρία Ρόνη, από όπου και θα ξεκινήσουμε, γιατί η Μαρία πριν από λίγο βγήκε από τις φυλακές όπου κρατείται η Εύα Καϊλή, ο συνήγορός της από την Αθήνα, ο κύριος Δημητρακόπουλος, με τον οποίο είχε, όπως και με τους υπόλοιπους συνηγόρους της, μια πολύ ωραία συνάντηση. Περίπου 4,5 ώρες με 5 ώρες κράτησε η συνάντηση της Εύας Καϊλή με τον κύριο Δημητρακόπουλο και με τον κύριο Αντρέ Ριζόπουλο. Μόνο ο κύριος Δημητρακόπουλος έκανε δηλώσεις. Είπε ότι η κυρία Καϊλή είναι πολύ προβληματισμένη, αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, τον εμπιστεύτηκε και αυτός την διέψευσε. Είπε επίσης ότι αυτό που θα κριθεί αύριο στο δικαστήριο δεν είναι αν η κυρία Καϊλή είναι αθώα ή ένοχη, θα κριθεί εάν θα παραμείνει στη φυλακή ή αν θα αφαιθεί ελεύθερη. Και όπως είπε, οι δικηγόροι της έχουν πολύ ισχυρά νομικά επιχειρήματα για να αφαιθεί αύριο ελεύθερη η κυρία Καϊλή. Όμως πρόσθεσε ότι καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής. Μάλιστα. Όταν έχουμε να κάνουμε μια δικαστική απόφαση. Είναι μια υπόθεση πραγματικά πολύ παράξενη, η οποία έχει συγκλονίσει συθέμελα το Ευρωκοινοβούλιο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στα όσα μας λες την ανταπόκρισή σου για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο συνήγορός της, ο κύριος Δημητρακόπουλος, στην κάμερα. Κρίνεται η προσωπική της ελευθερία. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό μετά την υγεία. Για ορισμένους η ελευθερία είναι μεγαλύτερο αγαθό. Είναι προβληματισμένη πάρα πολύ. Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της. Τον εμπιστεύτηκε. Την διέψευσε. Ποτέ δεν μπορεί να κάνεις με ασφάλεια μια πρόβλεψη σε μια δικαστική κρίση. Είναι δύσκολα οπωσδήποτε τα πράγματα. Νομικά επιχειρήματα έχουμε πάρα πολύ ισχυρά βέβαια για να αφαιθεί ελεύθερη. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελευθερία του είναι δυστυχής. Και όταν έχει και ένα παιδάκι 2 ετών που τον περιμένει, είναι δηλαδή ορφανό ουσιαστικά, γιατί και ο πατέρας είναι μέσα στη φυλακή, είναι περισσότερο δυστυχισμένος. Από εκεί και πέρα θα πολεμήσουμε, γιατί νομίζω ότι η κυρία Καϊλή ούτε ύποπτη φυγής είναι, γιατί αυτό εξετάζεται αύριο, ούτε έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία. Άρα με καθαρά νομικά κριτήρια μπορώ να πω ότι έχω αισιοδοξία. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να προεξοφλήσεις μια δικαστική απόφαση. Ακούσαμε, Μαρία, τον κύριο Δημητρακόπουλο να λέει ότι καμία εκτίμηση δεν είναι ασφαλής για το αν δηλαδή θα αποφυλακιστεί ή όχι η Εύα Καϊλή. Εκφράζει την αισιοδοξία του, ωστόσο όλους μας απασχολεί το ερώτημα αυτό. Αν δηλαδή υπάρχουν πιθανότητες να αφαιθεί ελεύθερη και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιους όρους μπορεί να τις επιβάλλουν. Υπάρχουν δύο σενάρια. Ξεκινώντας να πούμε ότι αύριο το αν θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή αν θα παραμείνει στην φυλακή θα εξαρτηθεί από το εάν η κυρία Καϊλή βγαίνοντας από τη φυλακή θα μπορέσει να παρεμποδίσει ή όχι τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, να αλλοιώσει δηλαδή την έρευνα. Όπως είπε ο δικηγόρος τους, έχουν αρκετά ισχυρά νομικά επιχειρήματα για να αφαιθεί ελεύθερη, όμως υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει ότι είναι αρκετά τα στοιχεία εις βάρος της κυρίας Καϊλή, οπότε ίσως να μην μπορέσει αύριο να βγει από τη φυλακή. Υπάρχει και το άλλο σενάριο που λέει ότι κάποιοι νομικοί κύκλοι εδώ θεωρούν ότι έχει καλές πιθανότητες αύριο η κυρία Καϊλή να αφαιθεί ελεύθερη σε κατοίκον περιορισμό ή με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι και ο σύντροφός της την έχει στηρίξει στην κατάθεσή του, λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα συνεργάζεται με τις αρχές υπό τον όρο ότι θα βγει η σύντροφός του και θα γυρίσει στο σπίτι με το παιδί τους. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα παίξει το γεγονός ότι η κυρία Καϊλή είναι μητέρα ενός δίχρονου παιδιού που και οι δύο του γονείς βρίσκονται στην φυλακή. Μάλιστα, λοιπόν, κόντος ψαλμός αλληλούι, αύριο στις 10 το πρωί θα έχει ξεκινήσει η ακρόαση, οπότε θα μάθουμε σύντομα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.